Είμαστε στην κορυφή Ουχούρου, στο βουνό Κιλιμάντζαρο, 5.895 μέτρα. Είναι η ψηλότερη κορυφή της Αφρικής. Στο πιο ψηλό βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, στη βορειοανατολική Τανζανία, κατάφερε να φτάσει ο Γιάννης Στεφανογιάννης από τα Χανιά, μέλος ορειβατικής αποστολής που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου από την Αθήνα. Με εμπειρία μόλις 3 ετών, έχοντας όμως ήδη κατακτήσει την κορυφή του Καυκάσου και τα βουνά της Κρήτης, έκανε πραγματικότητα τον στόχο του μετά από μια επίπονη ανάβαση σε αντίξωες συνθήκες, με θερμοκρασίες πολικές και 48% οξυγόνο ατμόσφαιρας. Τα 5.685 μέτρα, μια μισή δύο ώρες πριν τη μεγάλη κορυφή, την Ουχούρου. Στην κορυφή οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Είναι το μόνο βουνό στον Ισημερινό και στην Αφρική το οποίο έχει παγετώνες στην κορυφή του. Και πάνω από τα 5.200 μέτρα συναντήσαμε χιόνι και παγετώνες, οι οποίοι η θερμοκρασία τους φτάνει τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου. Η κορυφή Ουχούρου σε ένα κατάλευκο πεδίο αποζημίωσε τα μέλη της ορειβατικής αποστολής, με τον κρατήρα να απλώνεται επιβλητικά και παγετώνες χιλιάδων ετών να κάνουν έντονα αισθητή την παρουσία τους στο αλπικό τοπίο. Έχει γύρω στα ένα μέτρο χιόνι. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο λόγω του κορονοϊού. Είναι μια απόλυτη ικανοποίηση. Τραβάει κανείς φωτογραφίες και πραγματικά αισθάνεται ότι είναι στην κορφή του κόσμου, όπως θα δείτε και από το βίντεο το οποίο έχω τραβήξει στην κορφή, και σε 360 μοίρες δείχνει όλη την περιοχή και την Τανζανία και την Κένια και δείχνει ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Με καταγωγή από τη μαρτυρική Κάντανο, λάτρης των βουνών, ο Γιάννης Στεφανογιάννης ζει στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια και ανακάλυψε πολύ πρόσφατα το πάθος του για ορειβασία. Χρειάζεται σίγουρα πολύ καλή προετοιμασία. Τα βουνά μας εδώ, δόξα τω Θεώ, τα Λευκά Όρη και στον Ψιλορίτη που πάμε, αποτελούν πολύ καλή προπόνηση. Χρειάζεται πάρα πολύ φυσική κατάσταση και πολύ καλή ψυχολογία για να ανταπεξέλθει κάποιος. Πριν από 2 χρόνια κατέκτησε την ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, το όρος Ελμπρούς του Καυκάσου, ενώ ο επόμενος στόχος του είναι το Everest.